Αν ρίξεις εντομοκτόνο ή απολυματικό σε έναν ζωντανό οργανισμό, κατά 99,99% που λέει και η διαφήμιση, το σκότωσες. Όμως το πλασματάκι που θα σας παρουσιάσω σήμερα απλά θα έβαζε τα γέλια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε το αληθινά πιο ανθεκτικό πλάσμα που υπήρξε ποτέ στη Γη, το οποίο φαίνεται ότι επιβιώνει στον πλανήτη μας εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Πάμε λοιπόν σε πρώτο επίπεδο να δούμε τι είναι αυτοί οι οργανισμοί. Πρόκειται για μια συνωμοταξία οργανισμών που ονομάζονται βραδύπορα ή αρκούδες του νερού και είναι συγγενικά με τα αρθρόποδα, δηλαδή τα σημερινά έντομα αλλά και τους εξαφανισμένους τριλοβίτες. Μόνο που αυτά επιβιώνουν στον πλανήτη μας εδώ και 500 εκατομμύρια χρόνια, χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές. Από τα ζωντανά είδη γνωρίζουμε ότι μπορούν να ζήσουν σε κάθε περιβάλλον, από τις κορυφές των Ιμαλαϊών στα 6.000 μέτρα ύψος έως τα βάθη των ωκεανών στα 4.000 μέτρα βάθος, από τις πολικές περιοχές της Ανταρκτικής και της Αρκτικής έως τον ισημερινό και τα τροπικά δάση, μέσα κυρίως σε βρύα αλλά και σε ιζήματα. Οκ, αυτά για αρχή γιατί δεν σας εντυπωσίασα ακόμα. Στις πιο αφιλόξενες περιοχές φαίνεται να σπάει κάθε ρεκόρ και αυτό έχει την υπογραφή της NASA. Ναι, μπορεί να επιβιώσει και στο κενό του διαστήματος. Ρώσοι επιστήμονες το 2007 συνέλεξαν μερικά αρκουδάκια, τα έβαλαν σε μια κάψουλα και τα έστειλαν στο διάστημα, όπου παρατήρησαν ότι επιβίωναν σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας σχεδόν. Σε συνέχεια με αυτό, ένας ερευνητής μοριακής βιολογίας, συνεργάτης της NASA, μόλις πέρυσι ξεκίνησε ένα project στο οποίο συνέλεξε μερικά αρκουδάκια και τα πήγε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτή τη φορά ήξερε ότι μπορούν να επιβιώσουν και τώρα μελετάει και παρατηρεί κατά πόσο οι εξωγήινες συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν την αναπαραγωγή αυτών των οργανισμών και τις νέες γενιές. Το project βρίσκεται όμως ακόμα σε εξέλιξη, οπότε το αφήνουμε και πάμε στο επόμενο. Η ατμοσφαιρική πίεση είναι ένας βασικός παράγοντας για τη ζωή στη Γη. Είναι ένας λόγος, για παράδειγμα, για τον οποίο δεν ζούμε στη Σελήνη. Όμως το πιο βασικό απ' όλα είναι το οξυγόνο που αναπνέουμε. Ναι, σε συνθήκες ασφυξίας σχεδόν και πάλι καταφέρουν με κάποιο τρόπο να επιβιώνουν. Στην πραγματικότητα είναι σχεδόν σαν να πεθαίνουν, διότι οι μεταβολικές διεργασίες στο σώμα τους πέφτουν στο 0,01% του κανονικού ρυθμού. Όμως μόλις επανέλθουν οι κανονικές συνθήκες, επανέρχεται πάρα πολύ απλά. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να επιβιώσει και σε συνθήκες απόλυτης ξηρασίας, χωρίς νερό δηλαδή για σχεδόν μία δεκαετία. Νερό, οξυγόνο, αυτά είναι δύο πολύ βασικά στοιχεία για τη ζωή. Όμως αυτό το σκληροτράχυρο πλάσμα μπορεί να επιβιώσει και σε δυσκολότερες συνθήκες. Πάμε τώρα στα πιο extreme. Πέτρε παιδί μου ότι γίνεται μια εποχή των παγετώνων ή μια πυρκαγιά. Ποια είναι τα όρια τους σε αυτή την περίπτωση? Περίεργα πειράματα έδωσαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Βάλανε τα αρκουδάκια μας στους πλην 270 βαθμούς Κελσίου για 20 ώρες και μετά τα ζέστανον. Επιβίωσαν. Τα βάλανε σε 150 βαθμούς Κελσίου, περισσότερο και από το βράσιμο του νερού. Επιβίωσαν. Στους 200 βαθμούς Κελσίου για 20 μήνες. Επιβίωσαν. Με την ίδια διαδικασία βέβαια σχεδόν παύσης των μεταβολικών δραστηριοτήτων. Πάνε και έρχονται στον άλλο κόσμο σαν να αλλάζουν λεωφορείο. Δεν πεθαίνω ρε κουφάλι. Πάμε τώρα σε έναν ακόμα άσο στο μανίκι τους. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επιβιώσει στην υπεριόδια ακτινοβολία για να είναι σωστός εξωγήινος? Ένα συγκεκριμένο γένος τους έχει τον τρόπο που η επικίνδυνη ακτινοβολία UV μετατρέπεται σε ακίνδυνη ακτινοβολία. Σαν να έχει ένα πανίσχυρο τηλεακό. Φωσφορίζει στο σκοτάδι. Ο βιοφωσφορισμός του, ωστόσο, δεν προκύπτει από χημική αντίδραση, όπως τις πυγολαμπίδες, αλλά λόγω της δομής του σώματός του, όπως τους σκορπιούς για παράδειγμα. Φωσφορίζουν πάντα, αυτόματα, και έτσι έχουν μια φωτεινή ασπίδα για την επικίνδυνη ακτινοβολία. Ναι, και αφού δεν πεθαίνει με τίποτα, πολλοί μου γράψετε στα σχόλια μια απορία. Και αν το πυροβολήσεις, πεθαίνει? Ναι, οι επιστήμονες το κάνανε και αυτό και τον πυροβόλησαν με μια σφαίρα που πήγαινε με 900 μέτρα το δευτερόλεπτο και δεν πέθανε. Σας είπα στην αρχή ότι επιβιώνει εδώ και εκατομμύρια χρόνια, αλλά πώς το ξέρουμε αφού δεν υπήρχαμε και οι μαλακοί οργανισμοί είναι απίστευτα δύσκολο να διατηρηθούν? Κάνε εγγραφή σε αυτό το σημείο και πάμε να δούμε. Με βάση τις γενετικές αναλύσεις επί των ζωντανών ειδών, υπολογίζεται ότι ο πρώτος πρόγονός του εμφανίστηκε πριν 500 εκατομμύρια χρόνια και αυτό επιβεβαιώθηκε με ευρήματα αυτής της ηλικίας, λίγο διαφορετικά βέβαια σε μορφή από τα σημερινά είδη, σε αποθέσεις με εξαιρετική διατήρηση στη Σιβηρία. Θα αναλύσουμε το πώς γίνεται αυτή η απολύθωση τύπου Lagerstätte σε επόμενο επεισόδιο. Για καλύτερο όμως, σας κρατάω αυτό.
Το δείγμα με κεχριμπάρι ηλικίας 16 εκατομμυρίων ετών, το οποίο διατηρεί άριστα και σε τρισδιάστατη μορφή μερικά βραδύπορα. Αν και υπάρχουν άλλα δύο δείγματα από κριτηδικό, πάμε σε αυτό εδώ από το Μειόκαινο, το οποίο είναι τόσο καλά διατηρημένο ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως νέο είδος. Δίνει στοιχεία για τη μετάβαση από τα αρχαιότατα είδη του Μεσοζωικού έως σήμερα, ενώ μπορεί να αναλυθεί η δομή του σώματός του και τα όργανα του εξαιτίας της άριστης διατήρησης. Γι' αυτό και μπορεί να περιγραφεί η διαφορά του με τα άλλα απολιθωμένα είδη και όχι μόνο. Το κεχριμπάρι ανήκει σε αυτά της Δομινικανής Δημοκρατίας, μία από τις ελάχιστες χώρες με προϊστορικά κεχριμπάρια. Δες τα άλλα προϊστορικά βίντεο και κάνε εγγραφή στο κανάλι. Για να έχεις και εσύ το T-Rex μπλουζάκι μου, διάβασε την περιγραφή.